Δεν μπορεί να νοηθεί μεγάλη τεσσαρακοστή χωρίς νηστεία. Όμως φαίνεται ότι πολλοί άνθρωποι σήμερα ή δεν παίρνουν την νηστεία στα σοβαρά ή αν την παίρνουν παρεξηγούν το πραγματικό και πνευματικό σκοπό της. Για μερικούς, νηστεία σημαίνει ένα συμβολικό σταμάτημα σε κάτι. Για μερικούς άλλους, νηστεία είναι μια προσεκτική τήρηση των νηστευτικών κανόνων. Αλλά και στις δύο περιπτώσεις, σπάνια η νηστεία συνδέεται με την όλη προσπάθεια της Μεγάλης Σαρακοστής. Εδώ θα πρέπει πρώτα-πρώτα να προσπαθήσουμε να καταλάβουμε τη διδασκαλία της Εκκλησίας για την νηστεία και ύστερα να ρωτήσουμε τον εαυτό μας. Πώς μπορούμε εμείς να εφαρμόσουμε αυτή τη διδασκαλία στη ζωή μας? Η νηστεία ή η αποχή από τις τροφές δεν είναι αποκλειστικά μια χριστιανική συνήθεια. Υπήρχε και υπάρχει ακόμη σε άλλες θρησκείες ή και πέρα από τις θρησκείες, όπως λόγου χάρη σε μερικές ειδικές θεραπείες. Σήμερα οι άνθρωποι νηστεύουν, απέχουν από το φαγητό για πάρα πολλές αιτίες, ακόμα και για πολιτικούς μερικές φορές λόγους. Είναι πολύ βασικό λοιπόν να ξεχωρίσουμε το μοναδικό περιεχόμενο στη χριστιανική νηστεία. Αυτό μιας αποκαλύπτεται πρώτα απ' όλα στην αλληλοεξάρτηση που υπάρχει ανάμεσα σε δύο γεγονότα που βρίσκονται στην Αγία Γραφή. Το ένα στην αρχή της Παλαιάς Διαθήκης και το άλλο στην αρχή της Καινής Διαθήκης. Το πρώτο γεγονός είναι το σταμάτημα της νηστείας από τον Αδάμ στον Παράδεισο. Έφαγε ο Αδάμ από τον απογορευμένο καρπό. Έτσι μας παρουσιάζεται η πρώτη αμαρτία του ανθρώπου. Ο Χριστός, ο νέος Αδάμ, και αυτό είναι το δεύτερο γεγονός, αρχίζει με νηστεία. Ο Αδάμ πειράστηκε και υπέκυψε στον πειρασμό. Ο Χριστός πειράστηκε και νίκησε τον πειρασμό. Η συνέπεια της αποτυχίας του Αδάμ είναι η έξωσή του από τον Παράδεισο και ο θάνατος. Ο καρπός της νίκης του Χριστού είναι η συντριβή του θανάτου και η δική μας επιστροφή στον Παράδεισο. Τα περιορισμένα περιθώρια που διαθέτουμε δεν μας επιτρέπουν να δώσουμε λεπτομερείς εξηγήσεις για το νόημα του παραλληλισμού αυτού. Οπωσδήποτε όμως είναι φανερό ότι από αυτήν την άποψη η νηστεία μας παρουσιάζεται σαν κάτι που έχει αποφασιστική και τελειωτική σημασία. Δεν είναι μια απλή υποχρέωση, ένα έθιμο. Είναι δεμένη με αυτό το ίδιο το μυστήριο της ζωής, του θανάτου, της σωτηρίας και της καταδίκης. Στην ορθόδοξη διδασκαλία, αμαρτία δεν είναι μόνο η παράβαση της εντολής που φέρνει σαν συνέπεια την τιμωρία. Είναι πάντοτε ένας ακροτηριασμός της ζωής που μας δόθηκε από το Θεό. Για το λόγο αυτό, η ιστορία της προπατορικής αμαρτίας μας παρουσιάζεται σαν μια πράξη τροφής. Η τροφή είναι μέσο ζωής.
Αυτό μας κρατάει ζωντανούς. Αλλά ακριβώς εδώ είναι η βασική ερώτηση. Τι σημαίνει να είναι κανείς ζωντανός και τι σημαίνει ζωή? Για μας σήμερα αυτοί οι όροι έχουν πρωταρχικά μια βιολογική έννοια. Η ζωή είναι συγκεκριμένα αυτό που τελικά εξαρτιέται από την τροφή και ακόμη γενικότερα από τον υλικό κόσμο. Αλλά για την Αγία Γραφή και για την Ορθόδοξη Παράδοση, αυτή η ζωή επάρτο μόνο ταυτίζεται με τον θάνατο, γιατί ακριβώς είναι μια φθηνητή ζωή, γιατί ο θάνατος κυριαρχεί πάντοτε μέσα της. Ο Θεός, το ξέρουμε αυτό, δεν δημιούργησε το θάνατο. Αυτός είναι ο δοτήρας της ζωής. Πώς λοιπόν η ζωή έγινε θνητή? Γιατί ο θάνατος και πάλι ο θάνατος είναι η μόνη απόλυτη βεβαιότητα κάθε ύπαρξης? Και η Εκκλησία απαντάει. Διότι ο άνθρωπος αρνήθηκε τη ζωή όπως την έκανε ο Θεός και την πρόσφερε και προτίμησε μια ζωή που να εξαρτιέται όχι αποκλειστικά από το Θεό, αλλά επάρτο μόνο. Όχι μονάχα παράκουσαν τον Θεό και αυτοτιμωρήθηκε, αλλά άλλαξε ολόκληρη τη σχέση ανάμεσα στον εαυτό του και σε ολόκληρη την κτήση. Σίγουρα ο κόσμος δόθηκε στον άνθρωπο από το Θεό σαν τροφή, σαν μέσο ζωής. Ακόμα η ζωή ήταν για να γίνει κοινωνία με το Θεό. Δεν είχε δικό της σκοπό, αλλά περιεχόταν ολόκληρη στο Θεό. «Εν αυτό ζωή ειν, και η ζωή ειν το φως των ανθρώπων», θα μας πει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης. Έτσι ο κόσμος και η τροφή δημιουργήθηκαν σαν μέσα επικοινωνίας με τον Θεό και μόνο αν ο άνθρωπος δεχόταν να ανοιχτεί στο Θεό θα του πρόσφεραν όλα αυτά τη ζωή. Η τροφή αυτή μόνη της μέσα της δεν έχει ζωή και δεν μπορεί να δώσει ζωή. Μόνο ο Θεός έχει ζωή και είναι ζωή. Μέσα στην τροφή ο ίδιος ο Θεός είναι η αρχή της ζωής. Έτσι η τροφή, η ζωή, η γνώση του Θεού και η κοινωνία του ήταν ένα και το αυτό πράγμα. Η απίθμενη τραγωδία του Αδάμ είναι ότι έφαγε για δικό του όφελος. Ακόμα δε περισσότερο από αυτό είναι γιατί έφαγε χωρισμένος από τον Θεό για να μπορέσει να γίνει ανεξάρτητος. Και αν το έκανε αυτό ήταν γιατί πίστευε πως η τροφή είχε μέσα της τη ζωή και έτσι εκείνος, γευόμενος αυτήν την τροφή, θα γινόταν σαν τον Θεό. Θα είχε δηλαδή μέσα του δική του ζωή. Με άλλα λόγια πίστευε στην τροφή, ενώ ο σκοπός πίστης, εμπιστοσύνης και εξάρτησης είναι ο Θεός. Και μόνο ο Θεός. Ο κόσμος και η τροφή έγιναν ο Θεός του, η πηγή και η αρχή της ζωής του, και έτσι έγινε σκλάβος τους.
Αδάμ στα εβραϊκά σημαίνει άνθρωπος. Αυτό είναι και το δικό μου όνομα και το κοινό όνομα για όλους μας. Ο άνθρωπος είναι ακόμα Αδάμ. Είναι ακόμα ο σκλάβος της τροφής. Μπορεί να ισχυρίζεται ότι πιστεύει στον Θεό, αλλά ο Θεός δεν είναι η ζωή του, η τροφή του, το περιεχόμενο που αγκαλιάζει ολόκληρη την ύπαρξή του. Μπορεί να λέει ότι παίρνει τη ζωή του από το Θεό, αλλά όμως δεν ζει εν το Θεό και για το Θεό. Η επιστήμη του, οι εμπειρίες του, η αυτοσυνειδησία του, όλα κτίζονται πάνω στην ίδια βάση. Επάρτο μόνο. Τρώμε για να διατηρούμαστε ζωντανοί. Είμαστε ζωντανοί, αλλά όχι εν το Θεό. Ακριβώς αυτή η αμαρτία όλων των αμαρτιών. Αυτή είναι η ετιμιγορία του θανάτου που κρέμεται πάνω από τη ζωή μας. Ο Χριστός είναι ο νέος Αδάμ. Έρχεται να επανορθώσει την καταστροφή που επέβαλε στη ζωή ο Αδάμ και να αποκαταστήσει τον άνθρωπο στην αληθινή ζωή. Ο Χριστός επίσης αρχίζει με νηστεία. Νηστεύσας ημέρας τεσσαράκοντα και νύκτας τεσσαράκοντα, ύστερον επείνασε. Η πείνα είναι η κατάσταση εκείνη κατά την οποία αναγνωρίζουμε την εξάρτησή μας από κάτι άλλο. Τη στιγμή που νιώθουμε κατεπίγουσα και απαραίτητη ανάγκη για τροφή, καταλαβαίνουμε ότι δεν έχουμε τη ζωή μέσα μας. Είναι αυτό το όριο πέρα από το οποίο ή πεθαίνω από ασιτία ή αφού ικανοποιήσω το σώμα μου, έχω ξανά το αίσθημα της ζωής μέσα μου. Αυτή ακριβώς με άλλα λόγια είναι η στιγμή που αντιμετωπίζουμε την τελική ερώτηση. Από τι λοιπόν εξαρτάται η ζωή μου? Και εφόσον η ερώτηση δεν είναι απλά μια ακαδημαϊκή ερώτηση, αλλά τη νιώθω με ολόκληρο το σώμα μου, είναι επίσης και στιγμή πειρασμού. Ο διάβολος ήρθε στον Αδάμ μέσα στον παράδεισο. Ήρθε επίσης και στο Χριστό μέσα στην έρημο. Πλησίασε δηλαδή δύο πεινασμένους ανθρώπους και τους είπε: «Χορτάστε την πείνα σας, γιατί αυτή είναι η απόδειξη ότι εξαρτάστε ολοκληρωτικά από την τροφή. Ότι η ζωή σας βρίσκεται στην τροφή». Και ο μεν Αδάμ πίστεψε και έφαγε. Ο Χριστός όμως αρνήθηκε στον πειρασμό και είπε: «Ούκε πάρτο μόνο ζήσετε άνθρωπος». Αρνήθηκε να δεχτεί αυτό το ψέμα που ο διάβολος επιβάλλει στον κόσμο. Το κάνει δε ολοφάνερα η αλήθεια, γιατί χωρίς πλέον καμιά συζήτηση το κάνει θεμέλιο για όλες τις απόψεις μας, τις επιστήμες, την ιατρική και πιθανόν και για τη θρησκεία. Και κάνοντας αυτό, ο Χριστός αποκατέστησε τη σχέση ανάμεσα στην τροφή, τη ζωή και το Θεό. Σχέση στην οποία είχε σπάσει ο Αδάμ, που εμείς εξακολουθούμε να τη σπάζουμε κάθε μέρα. Τι είναι λοιπόν νηστεία για μας τους χριστιανούς? Είναι η είσοδός μας και η συμμετοχή μας σε εκείνη την εμπειρία του Χριστού με την οποία μας ελευθερώνει από την ολοκληρωτική εξάρτηση, από την τροφή, την ύλη, τον κόσμο. Με κανένα τρόπο η δική μας ελευθερία δεν είναι πλήρης. Με το να ζούμε ακόμα στο μεταπτωτικό κόσμο, στον κόσμο του παλιού Αδάμ, με το να είμαστε μέρος του, εξακολουθούμε να εξαρτιόμαστε από την τροφή. Αλλά όπως ακριβώς ο θάνατός μας, από τον οποίο είναι ανάγκη οπωσδήποτε να περάσουμε, έγινε χάρη στο θάνατο του Χριστού μια διάβαση προς τη ζωή, έτσι και η τροφή που τρώμε και η ζωή που μας δίνει μπορεί να γίνει ζωή εν το Θεό και για το Θεό. Ένα μέρος της τροφής μας έχει ήδη γίνει τροφή αθανασίας, το σώμα και το αίμα του ιδίου του Χριστού. Αλλά ακόμα και ο επιούσιος άρτος που παίρνουμε από το Θεό μπορεί να είναι σε αυτή τη ζωή μας και σε αυτόν τον κόσμο εκείνο που μας δίνει δύναμη. Να είναι η επικοινωνία μας με το Θεό παρά εκείνο που μας χωρίζει από Αυτόν. Παρ' όλα αυτά όμως η νηστεία είναι εκείνη που μπορεί να πραγματοποιήσει μια τέτοια μεταστροφή, μπορεί να μας δώσει την υπαρξιακή βεβαίωση ότι η εξάρτησή μας από την τροφή και την ύλη δεν είναι ολοκληρωτικά και τέλεια. Ότι ενωμένη με την προσευχή, τη χάρη και τη λατρεία μπορεί να γίνει πνευματική. Όλα αυτά σημαίνουν, αν το νιώσουμε βαθιά, ότι η νηστεία είναι το μόνο μέσο με το οποίο ο άνθρωπος επανορθώνει την αληθινή πνευματική του φύση. Δεν είναι μια θεωρητική, αλλά μια αληθινά πρακτική πρόκληση για τον πατέρα του ψεύδους, που καταφέρνει να μας πείσει ότι εξαρτιόμαστε μόνο από το ψωμί και να οικοδομήσει ολόκληρη την ανθρώπινη γνώση, την επιστήμη και όλη την ύπαρξη πάνω σε αυτό το ψέμα. Η νηστεία είναι ένα ξεσκέπασμα αυτής της απάτης και ταυτόχρονα μια απόδειξη ότι υπάρχει αυτό το ψέμα. Έχει ύψιστη σημασία το ότι ο Χριστός, ενώ νήστευε, συνάντησε τον Σατανά και το ότι αργότερα είπε ότι ο Σατανάς δεν αντιμετωπίζεται η μη εν νηστεία και προσευχή. Η νηστεία είναι ο πραγματικός αγώνας κατά του διαβόλου, γιατί είναι η πρόκληση στον νόμο που τον κάνει άρχοντα του κόσμου τούτου. Κι όμως,
Αν κάποιος πεινασμένος ανακαλύψει ότι μπορεί πραγματικά να γίνει ανεξάρτητος από αυτήν την πείνα, ότι δεν θα καταστραφεί από αυτή, αλλά ακριβώς το αντίθετο, ότι μπορεί να την μετατρέψει σε πηγή πνευματικής δύναμης και νίκης, τότε τίποτε δεν απομένει από αυτό το μεγάλο ψέμα στο οποίο ζούμε μετά από τον Αδάμ. Πόσο άραγε ξεφύγαμε από τη συνηθισμένη αντίληψη της νηστείας, από όλη την επιφανειακή υποκρισία, τελικά νηστεύω σημαίνει μόνο ένα πράγμα, πεινάω. Να φτάνω δηλαδή στα όρια εκείνης της ανθρώπινης κατάστασης, οπότε φαίνεται καθαρά η εξάρτηση από την τροφή και καθώς είμαι πεινασμένος να ανακαλύπτω ότι αυτή η εξάρτηση δεν είναι όλη η αλήθεια για τον άνθρωπο, ότι αυτή η πείνα είναι πρώτα απ' όλα μια πνευματική κατάσταση και που αυτή στην πραγματικότητα είναι η πείνα για το Θεό. Πλάτινα στο στόμα μου επεκτού
Στη ζωή της πρώτης Εκκλησίας, νηστεία πάντοτε σημαίνει τέλεια αποχή από την τροφή, κατάσταση πείνας, όθηση του σώματος στα άκρα. Εδώ όμως ανακαλύπτουμε ακόμα ότι η νηστεία σαν μια σωματική προσπάθεια δεν έχει κανένα νόημα χωρίς το πνευματικό συμπλήρωμά της. Εν νηστεία και προσευχή. Αυτό σημαίνει ότι χωρίς την αντίστοιχη πνευματική προσπάθεια, χωρίς να τρεφόμαστε με τη Θεία πραγματικότητα, χωρίς να ανακαλύψουμε την ολοκληρωτική μας εξάρτηση από το Θεό και μόνο από Αυτόν η σωματική νηστεία θα καταντήσει μια πραγματική αυτοκτονία. Αν ο ίδιος ο Χριστός πειράστηκε ενώ νήστευε, εμείς δεν έχουμε την παραμικρή πιθανότητα να αποφύγουμε έναν τέτοιο πειρασμό. Η σωματική νηστεία είναι απαραίτητη μεν, αλλά χάνει κάθε νόημα και γίνεται αληθινά επικίνδυνη αν ξεκοπεί από την πνευματική προσπάθεια. Η νηστεία είναι μια τέχνη που την κατέχουν απόλυτα μόνο οι Άγιοι. Θα ήταν αλαζονικό και επικίνδυνο για μας αν δοκιμάζουμε αυτήν την τέχνη χωρίς διάκριση και προσοχή. Η νηστεία της Μεγάλης Σαρακοστής μας υπενθυμίζει συνέχεια τις δυσκολίες, τα εμπόδια και τους πειρασμούς που περιμένουν όσους νομίζουν ότι μπορεί να στηριχτούν στη δύναμη της θέλησής τους και όχι στο Θεό. Για το λόγο αυτό, πρώτα απ' όλα χρειαζόμαστε μια πνευματική προετοιμασία για την προσπάθεια της νηστείας. Και αυτή είναι να ζητήσουμε από το Θεό βοήθεια και επίσης να κάνουμε την νηστεία μας θεοκεντρική. Να νηστεύουμε εν ονόματι του Θεού. Πρέπει να ξανανιώσουμε ότι το σώμα μας είναι ναός της παρουσίας Του. Είναι ανάγκη να ξαναβρούμε ένα θρησκευτικό σεβασμό για το σώμα, την τροφή, για το σωστό ρυθμό της ζωής. Όλα αυτά πρέπει να γίνουν πριν αρχίσει η νηστεία, ώστε όταν αρχίσουμε να νηστεύουμε να είμαστε εφοδιασμένοι με πνευματικό οπλισμό, με το όραμα και το πνεύμα της μάχης και της νίκης. Κατόπιν έρχεται η ίδια η νηστεία. Σύμφωνα με όσα αναφέραμε, η νηστεία μπορεί να πραγματοποιηθεί σε δύο επίπεδα. Πρώτα σαν ασκητική νηστεία και δεύτερον σαν γενική νηστεία. Η ασκητική νηστεία περιλαμβάνει μια δραστική μείωση της τροφής, ώστε η συνεχής κατάσταση πείνας να μπορεί να βιωθεί σαν υπενθύμηση του Θεού και σαν διαρκής προσπάθεια συγκέντρωσης του νου μας στο Θεό. Όποιος το έχει δοκιμάσει, ξέρει ότι η ασκητική νηστεία αντί να μας αδυνατίζει, μας ξαλαφρώνει, μας ευκολύνει στην αυτοσυγκέντρωση, μας κάνει νηφάλιους, χαρούμενους και καθαρούς. Αυτός που νηστεύει έτσι παίρνει την τροφή σαν αληθινό δώρο του Θεού. Είναι συνέχεια στραμμένος προς τον εσωτερικό κόσμο, ο οποίος ανεξήγητα γίνεται ένα είδος τροφής. Δεν χρειάζεται να πούμε εδώ για την ακριβή ποσότητα της τροφής που πρέπει να τρώει κανείς κατά την ασκητική νηστεία. Ούτε για το ρυθμό και τη ποιότητα της τροφής. Όλα αυτά εξαρτιόνται από τις ατομικές μας δυνατότητες και τις εξωτερικές συνθήκες. Αλλά η βάση είναι ξεκάθαρη. Είναι μια κατάσταση ενός μισοπεινασμένου ανθρώπου, το οποίο η αρνητική φύση συνέχεια μεταμορφώνεται από την προσευχή, τη μνήμη, την προσοχή και την αυτοσυγκέντρωση. Όσο για τη γενική νηστεία, είναι ανάγκη αυτή να, περιορίζεται σε διάρκεια και να συνδυάζεται με τη Θεία Ευχαριστία. Με τις παρούσες συνθήκες ζωής, η καλύτερη μορφή αυτής της νηστείας είναι η μέρα πριν από τη βραδινή Θεία Λειτουργία των Προηγιασμένων. Είτε νηστεύουμε αυτή τη μέρα από νωρίς το πρωί είτε αργότερα, το βασικό σημείο είναι να ζούμε όλη την ημέρα σαν μια μέρα προσδοκίας, ελπίδας, μια μέρα πείνας για τον ίδιο το Θεό. Δηλαδή, να αυτοσυγκεντρωθούμε και να σκεφτούμε αυτό που πρόκειται να έρθει, το δώρο που θα πάρουμε και που για τη χάρη Του απαρνούμαστε όλα τα άλλα δώρα. Ύστερα από όσα αναφέραμε, πρέπει να θυμόμαστε ότι όσο περιορισμένη και αν είναι η νηστεία μας, θα μας οδηγήσει στον πειρασμό, στην αδυναμία, στην αμφιβολία και στον ερεθισμό. Με άλλα λόγια, δηλαδή, θα είναι μια πραγματική μάχη και πιθανόν να αποτύχουμε πολλές φορές. Αλλά αν ανακαλύψουμε ότι η χριστιανική ζωή είναι μάχη και προσπάθεια, τότε βρήκαμε το βασικό στοιχείο της νηστείας. Μια πίστη που δεν έχει ξεπεράσει τις αμφιβολίες και τον πειρασμό, σπάνια μπορεί να θεωρηθεί αληθινή πίστη. Δυστυχώς, δεν υπάρχει καμιά πρόοδος στη χριστιανική ζωή χωρίς την πικρή εμπειρία της αποτυχίας. Πάρα πολλοί άνθρωποι αρχίζουν να νηστεύουν με ενθουσιασμό και σταματούν μετά την πρώτη αποτυχία. Αν μετά την αποτυχία και τη συνθηκολόγηση με τις ορέξεις μας και τα πάθη μας ξαναγυρίσουμε όλα από την αρχή και δεν υποχωρήσουμε όσες φορές και να αποτύχουμε, αργά ή γρήγορα η νηστεία μας θα φέρει τους πνευματικούς καρπούς. Ανάμεσα στην αγιότητα και στον απογοητευτικό κινησμό βρίσκεται η μεγάλη και θεϊκή αρετή της υπομονής. Η υπομονή πρώτα από όλα για τον εαυτό μας. Δεν υπάρχει σύντομος δρόμος για την αγιότητα. Για κάθε σκαλοπάτι πρέπει να πληρώσουμε ολόκληρο το αντίτιμο. Έτσι, το καλύτερο και ασφαλέστερο είναι να αρχίσουμε με το ελάχιστο,
ακριβώς λίγο πάνω από τις φυσικές μας δυνατότητες, και να αυξήσουμε τις προσπάθειές μας λίγο-λίγο, παρά να επιχειρήσουμε πηδήματα σε μεγάλα ύψη στην αρχή και να σπάσουμε μερικά κόκαλα πέφνοντας στη γη. Σαν συμπέρασμα, από μια συμβατική και τυπική νηστεία, δηλαδή νηστεία από υποχρέωση και συνήθεια, πρέπει να γυρίσουμε στην πραγματική νηστεία. Ας είναι περιορισμένη και ταπεινή, αλλά να είναι συνεχής και αποφασιστική. Ας αντιμετωπίσουμε έντιμα τις πνευματικές και φυσικές μας δυνατότητες και ας ενεργήσουμε ανάλογα. Ας θυμόμαστε πάντως ότι δεν μπορούμε να νηστέψουμε χωρίς να προκαλέσουμε αυτές τις δυνατότητες, χωρίς να ενεργοποιήσουμε στη ζωή μας τα θεϊκά λόγια, τα αδύνατα παρανθρώπης, δυνατά εστί παρά το Θεό.